Γεια σας. Έχουμε καλεσμένο σήμερα εδώ στο στούντιο του The Talk τον κύριο Γιώργο Πατούλη, ο οποίος για μια ακόμη φορά εξελέγει δήμαρχο στο Μαρούσι και ξεκινάει μια ακόμη θητεία, πενταετία αυτή την φορά. Έχει να αντιμετωπίσει φυσικά αρκετά ζητήματα, τα οποία προκύπτουν βέβαια και από τις γενικότερες καταστάσεις, τις ευρύτερες καταστάσεις, τις οικονομικές και όχι μόνο. Τον έχουμε καλεσμένο λοιπόν εδώ στο στούντιο για να μας πει ποια είναι τα σχέδια για την πενταετία που έρχεται. Αυτή τη φορά λοιπόν 5 χρόνια. Υπάρχουν ανοιχτά θέματα και στο Μαρούσι. Έχετε κάνει βέβαια την προσπάθειά σας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά να ξεκινήσουμε συζητώντας κυρίως για όσα προκύπτουν από την οικονομική κρίση, που για μένα νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Και να μου πείτε τι είναι δυνατόν να κάνει ένας δήμαρχος, ξεκινώντας αυτή την θητεία, έχοντας μπροστά προβλήματα με δημότες, οι οποίοι δεν έχουν ούτε τα απολύτως απαραίτητα. Δημότες οι οποίοι έχουν φτάσει κάτω από τα όρια της φτώχειας και είναι όλο και περισσότεροι όσο περνάει ο καιρός. Είναι αλήθεια, καταρχήν να πω ευχαριστώ για την πρόσκληση στην όμορφη εκπομπή σας και να πω ότι πράγματι ένας δήμαρχος έχει δύο πράγματα να κάνει. Το πρώτο, να διαχειριστεί τα οικονομικά του Δήμου, που είναι ένας ζωντανός οργανισμός, με τις μεγάλες μειώσεις οι οποίες έχουν γίνει από την κεντρική εξουσία προς την αυτοδιοίκηση, και άρα όμως πρέπει να, οι λειτουργίες του να παραμένουν σταθερές, ποιοτικές και να αυξάνονται πολλές φορές. Και το δεύτερο φυσικά, να διαχειριστεί τα οικονομικά προβλήματα που όλοι έχουν υποστεί, και εμείς και οι πολίτες μας και κάποιοι ευάλωτοι άνθρωποι όσον αφορά τα οικονομικά, ευπαθείς ομάδες να το λέγαμε, ακόμα περισσότερο, και να πρέπει να διαχειριστείς, αν και δεν οφείλεται στην αυτοδιοίκηση ή στο Δήμο, αυτά τα μέλη της οικογένειας του Δήμου μας, όπου σαφέστατα κάνουμε ό,τι μπορούμε, παρά το ότι πολλές φορές το νομικό πλαίσιο δεν μας το επιτρέπει ακόμα να δώσουμε τις βοήθειες που θα θέλαμε στα συγκεκριμένα άτομα, στις συγκεκριμένες οικογένειες. Άρα πρέπει να κινείσαι προς δύο κατευθύνσεις. Στον συνεχή εξορθολογισμό, στην εξυγίαση του Δήμου όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα με τη μείωση των εσόδων που υπάρχει εκ των πραγμάτων, με τις ποιοτικές λειτουργίες που πρέπει πάντα να έχεις και να διατηρείς, και φυσικά να μπορείς να δίνεις χέρι βοηθείας σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, πάντα με μια διακριτικότητα, με μια αξιοπρέπεια και βεβαίως με μια σταθερότητα μέχρι να ξεπεράσουν και αυτοί τις δυσκολίες της εποχής μας. Μιλήσατε λοιπόν για τα μειωμένα έσοδα και από ό,τι γνωρίζω είναι και δύσκολο, δεν έχει τα περιθώρια ο Δήμος να λειτουργήσει και επιχειρηματικά, πέρα από κάποιες πολύ συγκεκριμένες δράσεις που σας δίνεται το δικαίωμα μέσα και από τον Καλλικράτη να διαχειρίζεστε. Οπότε, πού θα απευθυνθείτε, τι θα ψάξετε για να αυξήσετε τα έσοδα, για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε και το πρόβλημα με τα μειωμένα έσοδα από την πλευρά των δημοτών που δεν έχουν πλέον να προσφέρουν αυτό που πρόσφεραν μέχρι τώρα, αλλά βεβαίως και τις όλο ένα και αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών. Καθώς έτσι κι αλλιώς οι δομές αλληλεγγύης, νομίζω ότι και στο δικό σας το Δήμο, συνεχώς αυξάνονται. Βέβαια. Καταρχήν να πω ότι είμαι σταθερά προσανατολισμένος να υπάρξει μια αυτοδιοίκηση όπως ακριβώς σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, όπου βεβαίως να έχουν τις αρμοδιότητες, να έχουν όμως και τις σταθερές δυνατότητες που να τους δίνουν να καλύπτουν αυτές τις αρμοδιότητες και αυτές τις ευθύνες. Δυστυχώς με το θέμα του Καλλικράτη το έχουμε αναπτύξει και άλλες φορές. Υπήρξε ένα γράμμα κενό νόμου, δηλαδή με την έννοια ενός σχεδιασμού μιας έκθεσης ιδεών χωρίς να έχει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε αυτή να γίνει η εφαρμογή του, το υπέστην όχι Δήμοι, οι πολίτες τελικά, διότι μειώθηκαν οι ποιότητες σε πολλά επίπεδα. Παρά τα αυτά, στο Δήμο μας μπορέσαμε, και αυτό θα ακολουθήσουμε, να βρούμε και άλλους τρόπους ώστε να αυξήσουμε τα έσοδά μας και να μειώσουμε τα έξοδά μας. Η μείωση βεβαίως των εξόδων αφορά... Εμάς το Μαρούσι είχε μία πρωτιά όταν είχαμε αναλάβει πριν 7 χρόνια. Είχε 24 νομικά πρόσωπα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν προέδρους, αντιπροέδρους, διοικητικά συμβούλια και άλλα που έξοδα
που υπήρχαν, αυτά έχουν τελειώσει εδώ και πολλά χρόνια, με μια σταθερότητα βέβαια να μην χαθούν εργασιακά δικαιώματα εργαζομένων σε αυτά τα νομικά πρόσωπα. Η μετουσίωση αυτή έχει φτάσει στο τέλο της πλέον, στο Μαρούσι, και άρα λοιπόν μπορέσαμε να μειώσουμε αρκετά τα έξοδα, μέχρι το σημείο βεβαίως του να φτάσουμε πλέον σε έναν αριθμό υπαλλήλων όπου δεν φτάνει για το Δήμο του Αμαρουσίου. Ενδεχομένως αφορά και άλλους Δήμους σε ομοιογενή επίπεδο, αντιστοίχως. Θα διεκδικήσετε λοιπόν τη δυνατότητα να προσλάβετε άτομα ώστε να μπορέσετε να καλύψετε αυτές τις λειτουργίες? Βεβαίως, εμείς έχουμε. Ξέρω, ας πούμε, ένα θέμα συγκεκριμένο έχει προκύψει με τα ΚΕΠ σε πάρα πολλούς Δήμους. Δεν ξέρω αν και εσείς το αντιμετωπίζετε. Και ο Δήμος Αμαρουσίου αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα που και άλλες αυτοδιοικήσεις αντιμετωπίζουν. Προσπαθούμε όμως να βρούμε εργαλεία πάντα που να μπορέσουν να μην φτάνουν στο επίπεδο της λειτουργίας στους δημότες μας. Έτσι λοιπόν, όταν είχαμε 3 οδοκαθαριστές, ενώ θα έπρεπε να είχαμε 70, αντιλαμβάνεστε ότι ο πολίτης, να το πούμε ότι έχουμε κάνει προκήρυξη για ΣΕΠ και από το 2009 έχει σταματήσει λόγω της κρίσης, δεν τον αφορά. Έτσι λοιπόν υπήρχαν κάποια μοντέλα τύπου ΚΙΝΣΕΠ, κοινωνικές συντηρητικές εταιρείες, κάποια 8 μήνα που δυστυχώς δεν είναι τα καλύτερα, με την έννοια ότι είναι αδόκιμα. Κάποιοι έρχονται από άλλες περιοχές αλότριες του Μαρουσιού και κοιτάνε, όπως καταλαβαίνετε, αν θα μπορούσαν να είναι στην περιοχή τους, κάτι που δεν προέκυψε για αυτούς. Και όλα αυτά πάντα με ένα συνεχές κυνήγι, ώστε να μπορέσουμε ο αριθμός των υπαλλήλων μας να είναι ο μικρότερος, αλλά σταθερός στο επίπεδο της ποιότητας της λειτουργίας. Δυστυχώς θα έλεγα όμως ότι αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί Δήμοι δεν μπορέσαν να κρατήσουν, λόγω της συνταξιοδότησης, της αδυναμίας να πάρουν προσωπικό και τις μετακινήσεις που έγιναν, με αποτέλεσμα να υποστούν τις συνέπειες, ενώ ήταν καλοί δήμαρχοι σε γενικές γραμμές, δεν μπορούσαν όμως να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών λόγω ελλείψεως υπαλληλικού προσωπικού. Δεν είχαν βρει το μοντέλο, παραδείγματος χάρη το ΚΙΝΣΕ, και έτσι ο πολίτης τιμώρησε, χωρίς να φταίνει οι ίδιοι, σωστά έκανε ο πολίτης, εκείνες τις επιλογές. Υπό αυτή την έννοια, εμείς σαν Μαρούσι αφενός μεν βρίσκουμε μοντέλα ώστε να έχουμε σταθερή λειτουργία των καθημερινών αναγκών των πολιτών, στους βρεφονιπιακούς μας σταθμίους, στα ΚΑΠΗ, στην καθαριότητα, στο πράσινο, και αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε θα βρούμε και άλλους τρόπους ώστε να γίνει σταθερό αυτό, και αναφέρομαι φυσικά εκτός από τους ΚΙΝΣΕΠ, σε μια φάση που θα έπρεπε να κάνουμε μια προκήρυξη ενός έργου για να μπορέσει να λειτουργεί σωστά ο Δήμος. Εμείς είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στην μόνιμη και σταθερή εργασία των πολιτών μέσα από αξιολόγηση και επιλογή αξιολόγησης. Γι' αυτό από το 2009 είχαμε κάνει για 150 θέσεις ΑΣΕΠ, σταμάτησαν αυτά, δεν προκηρύχθηκαν, έχει μειωθεί το προσωπικό. Και για να πάω και στο επίπεδο των εσόδων, θα σας πω ότι ήδη θα πρέπει να αντιληφθεί η αυτοδιοίκηση και ο κάθε νέος δήμαρχος ή και εμείς που λίγο παλαιότεροι είμαστε, ότι τα έργα δεν μπορούν να γίνουν από δημοτικά τέλη. Τα έργα γίνονται από τεχνικές διαδικασίες μελετών που να μπορείς να τα προκηρύσεις απορροφώντας κονδύλια από το ΕΣΠΑ, από το Πράσινο Ταμείο, από το ΕΤΑΑ, από την Ευρώπη αν χρειαστεί απευθείας, μέσα από καλά συνδικαλιστικά όργανα της ΚΕΔΕ ή της ΠΕΔΑ, που μέχρι στιγμής δεν έχουν κοιτάξει αυτό το τομέα. Και βέβαια εγώ δεν θα σας κρύψω, μέσα από κανόνες ΔΙΤ ή ακόμα και από χορηγούς, οι οποίοι εφόσον αναπνέουν και εδράζονται στο Δήμο Μαρουσίου, γιατί όχι, να μην προσφέρουν και στους δημότες, πάνω σε κανόνες, επαναλαμβάνω, τους οποίους θέτεις και τους οποίους αποδέχονται. Θα ήθελα έτσι να μου πείτε εδώ, αν γνωρίζετε, έχουν πέσει τα κόστη? Μιλάμε για έργα, και επειδή είμαστε μια συγκυρία τέτοια που όλος ο κλάδος ο οικοδομικός, της οικοδομικής δραστηριότητας έχει υποστεί πολύ μεγάλο πλήγμα. Έχουν πέσει τα κόστη? Επειδή τα μεροκάματα είναι χαμηλότερα, επειδή σίγουρα οι εργολάβοι δεν θα πρέπει να ζητάνε αυτά που ζητούσαν. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για έναν δήμαρχο ο οποίος θέλει να κάνει έργο. Θα σας πω. Καταρχήν, εμείς όλα μας τα έργα τα οποία έχουμε κάνει και αφορούσαν έργα υποδομής γινόντουσαν πάντα με μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Ναι. Άρα, βάζεις προϋποθέσεις,
Έχεις απορροφήσει μέσα από συγκεκριμένες μελέτες τα κονδύλια τα οποία παίρνεις όχι από τα δημοτικά τέλη, αλλά παίρνεις μέσα από έργα ΕΣΠΑ και όλα αυτά, και μέσα από το μειοδιωτικό διαγωνισμούς έχουμε πετύχει και έργα με έκπτωση, κρατηθείτε, 60%, 50% και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι στο παρελθόν γινόντουσαν κάποιες καταστάσεις οι οποίες δεν είναι επιτρεπτές και ούτε σήμερα ούτε και τότε. Σε Ελλάδων όμως. Ναι, δεν μπορεί κανείς να έκανε τότε έργα με έκπτωση 1 ή 3% και ξαφνικά οι ίδιοι άνθρωποι, εφόσον τους επιβάλλεις μέσα από τους κανόνες που εφαρμόζεις εσύ πλέον ως Δήμος, να κάνουν έκπτωση 50 και 60%. Άρα το κέρδος υπήρχε. Οι παλιότερες διοικήσεις δεν το κοιτάγανε να το εφαρμόσουν. Τα αποτελέσματα βεβαίως τα πλήρωναν οι δημότες μέσα από τα χρέη τα οποία εμείς υποστήκαμε αναλαμβάνοντας την διαχείριση του Δήμου μας και που εν διάρθει περιπτώσει, για να μην κοιτάμε το παρελθόν και να κοιτάμε το μέλλον, εμείς σε καμία περίπτωση δεν ακολουθούμε αυτό το μοντέλο. Μειοδοτικοί διαγωνισμοί, με προϋποθέσεις, με εκπτώσεις, με τις τεχνικές μας υπηρεσίες οι οποίες υπογράφουν παραλαβή και παράδοση και όχι αφήνουν στα 2 χρόνια να γίνεται αυτονόητη παραλαβή, όπως λέει ο νόμος, και μέσα σε αυτό οι εργολάβοι να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Ήταν όλο αυτό βέβαια ένα το κομμάτι μιας μεγάλης φούσκας, έτσι κι αλλιώς, που τώρα ξεφούσκωσε. Αλήθεια είναι. Και πρέπει όλοι να το αποδεχτούν. Να το αντιληφθούν. Να μιλήσουμε λίγο για το Σεπτέμβρη, που θα είναι και φέτος μήνας πολιτισμού στο Δήμο Μαρουσίου. Ξεκινάει το φεστιβάλ. Νομίζω ξεκίνησε ήδη. Ξεκίνησε χθες. Υπήρχε μια μεγάλη συμμετοχή κόσμου, αλλά και οι καλλιτέχνες άφησαν τρομερά, αν θέλετε, αποτελέσματα από τη δική τους παρουσία πολιτισμού. Και βέβαια μιλάω και για τον Θάνο τον Μικρούτσικο και για τον Κότσιρα τον Γιάννη και την Αντωνοπούλη. Είναι άνθρωποι, ο Κότσιρας και η κυρία Αντωνοπούλη, οι οποίοι αγαπούν το Μαρούσι γιατί μένουν στο Μαρούσι. Και βέβαια οι χιλιάδες κόσμου που προσήλθαν δώσαν το δικό τους παράδειγμα που χειροκρότησαν τις δουλειές αυτού των ανθρώπων του πολιτισμού. Σήμερα έχουμε τον Βλαδίμηρο τον Κωνσταντινίδη και πιστεύω ότι μέχρι τις 21 Σεπτέμβρη που έχει ό,τι μπορεί να αποθήσει κάποιος που παρακολουθεί τα πολιτιστικά δρόμενα, του αρέσουν ο πολιτισμός, θα τα βρει μέσα στο Αμαλείο, μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο υπάρχει στο site του Δήμου μας και που μέσα από αυτό θα μπορέσει σίγουρα να επιλέξει, αν όχι όλα, τα καλύτερα με τη δική του παρουσία και με πάρα πολύ χαμηλό κόστος όσον αφορά τη δική του παρουσία. Τουλάχιστον να μπορεί ο κόσμος να χορταίνει πολιτισμό. Θα σας έλεγα. Είναι καλό, είναι θετικό, γιατί είναι και ψυχολογική η λογική, έλεγα, η ενίσχυση, ας πούμε. Έχετε δίκιο. Θα σας πω όμως, δεν είμαστε της άποψης άρτον και θέαμα. Είμαστε της άποψης όμως ότι ο πολιτισμός είναι κομμάτι της ζωής μας και γι' αυτό ακριβώς στην πόλη μας έχουμε δημιουργήσει τμήματα πολιτισμού πάνω απ' όλα από τους ίδιους τους συμπολίτες μας. Κάνουμε πολιτισμό μέσα πάρα πολλά τμήματα σε ό,τι μπορεί κανείς να αποθήσει, είτε από το οδείο, είτε από το τραγούδι, είτε από το θέατρο, είτε από το χορό, είτε από τη φωτογραφία, από τη ζωγραφική. Ό,τι μπορεί να αποθήσει ένας συμπολίτης μας σήμερα μπορεί να το βρει μέσα στο Δήμο μας, μέσα από τα τμήματα, και μπορώ να σας πω ότι 3.500 συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται σε αυτά τα τμήματα. Άρα δημιουργούμε. Μετά την κρίση είχαμε περισσότερους που συμμετέχουν. Ναι, θα σας έλεγα. Ψάχνοντας ίσως κάποιοι να βρουν και διέξοδο επαγγελματική σε κάποια πράγματα. Ναι, θα σας έλεγα, δεν ξέρω αν είναι από την κρίση. Πάντως ήταν από τη σοβαρότητα και των δασκάλων και της οργάνωσης που απέκτησε ο Δήμος μας από το 2008 και κατόπιν. Κάναμε ποιοτικότερα τμήματα και σε επίπεδο δασκάλων, επαναλαμβάνω, αλλά και σε επίπεδο αιθουσών, οργάνωσης, όλα αυτά. Φυσικά αυξήθηκε, ενδεχομένως να είναι και από την κρίση, και πλέον έχουμε γίνει αποδέχτες και ανθρώπων από άλλους δήμους, οι οποίοι θέλουν, δεν έχουν οι άλλοι δήμοι τόσα πολλά τμήματα ενδεχομένως, και θέλουν και αυτοί να απολαύσουν αυτά που δίνει ο Δήμος Αμαρουσίου. Μάλιστα. Επειδή μια συνέντευξη με τον Γιώργο Πατούλη δεν γίνεται να μην περιλαμβάνει θέματα ιατρικά, να κλείσουμε λίγο σχολιάζοντας τα όσα συμβαίνουν σήμερα στον χώρο της υγείας. Γιατί ήταν φέτος μια χρονιά αρκετά επεισοδιακή,
Πολλά κεφάλαια καινούργια γράφτηκαν, πολλές αλλαγές προέκυψαν και βέβαια μην ξεχνάμε ότι ξεκινάει και ένα φθινόπωρο και ένας χειμώνας τώρα που όλα αυτά θα τα δούμε, θα τα βρούμε μπροστά μας. Ποια είναι η δική σας η αίσθηση για το χώρο της υγείας? Είστε πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό για λόγους οικονομίας, ας μην γελιόμαστε, εδώ που έχουμε φτάσει και με βάση τις απαιτήσεις των δανειστών, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου η αίσθηση, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας η αίσθηση, τώρα μπορείτε να το σχολιάσετε αυτό, αν όλα αυτά είναι και προς το καλό της υγείας, αν τελικά προκύπτει και κάτι καλό μέσα από όλα αυτά. Κοιτάξτε, σαφέστατα πρέπει και εδώ στη χώρα μας να προσανατολιστούμε η καλύτερη ποιότητα με το χαμηλότερο κόστος. Δεν γίνεται να είναι μια ανεξέλεκτη κατάσταση και πρέπει να πούμε ότι τα προηγούμενα χρόνια και στο χώρο της υγείας υπήρχε το ανεξέλεκτο όσον αφορά τη φαρμακευτική δαπάνη, όσον αφορά άλλες θεραπείες που χωρίς έλεγχο σαφέστατα είχαν αυξημένο κόστος. Και επιτρέψτε μου να πω ότι στην τωρινή συγκυρία το να υπάρχει ακόμη ο θεσμός του φακελακίου που λέμε, το φακελάκι, είναι προκλητικό τουλάχιστον απέναντι στους πολίτες. Ναι, θα σας έλεγα, εκτός από το φακελάκι, το οποίο ίσως υπάρχει και μια υπερβολή όσον αφορά τον αριθμό που φανταζόμαστε ότι θέλουν οι γιατροί, θα έλεγα ότι έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς, το θέλουν τα συστήματα όλης της Ευρώπης τους γιατρούς μας, το να ζητούν. Έχουν χαμηλούς μισθούς, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να ζητούν ή να εκβιάζουν. Έχω τοποθετηθεί δημόσια, τοποθετούμε και σήμερα με ευθαρσός. Παρά τα αυτά όμως, θα έλεγα ότι η πλειοψηφία των γιατρών προσφέρουν και μάλιστα προσφέρουν θυσιάζοντας πολλά από την ίδια τους τη ζωή. Και το εννοώ αυτό που σας λέω. Απλήρωτες εφημερίες βρίσκονται σε εφημερίες. Στην πρωτοβάθμια περίθαλψη με το νεοποίη και το παιδί και αυτά δεν πληρώνονται 5-6 μήνες αυτοί που είναι συμβεβλημένοι, όμως προσφέρουν την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Παρά τα αυτά, θα έλεγα ότι ενώ έχουμε αυτό το προσανατολισμό, υπήρχαν αδόκιμες αποφάσεις, αποφάσεις οι οποίες βρήκαν υπουργούς που δεν γνωρίζαν από το σύστημα της υγείας. Το αποτέλεσμα είναι να αποδεχτούν απριόρις τις απόψεις της Τρόικας και αυτές οι απόψεις βεβαίως κοιτούσαν λογιστικά τα κριτήρια και αυτά τα λογιστικά κριτήρια δώσαν οριζόντιες γραμμές που πάρα πολλούς τους φτάσαν στην ανθρωποκτονία. Και το εννοώ. Έγινε η μετάβαση από το νεοποίη στο παιδί μέσα σε ένα μήνα με τους μισούς γιατρούς. Και αυτό, η ταλαιπωρία αυτή. Εγώ θα σας πω ότι είμαστε μια χώρα που ενώ έχουμε 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό της Ευρώπης, όχι ίσως, το μεγαλύτερο ποσοστό της Ευρώπης, συγχρόνως ο άνεργος σημαίνει και ανασφάλιστος. Θα έλεγα λοιπόν ο ανασφάλιστος, εάν δεν υπήρχαν κοινωνικές παρεμβάσεις και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων, μαζί με εμείς με την αποστολή της Αρχιεπισκοπής, που μαζέψαμε 900.000 φάρμακα, όπου αυτά τα φάρμακα, οφείλω να πω και τον σταθμό, το Sky, μπορέσαμε κάθε Σάββατο, δεν είναι πολύ κομψό να λέω σε έναν άλλο σταθμό, αλλά νομίζω πέραν αυτού όμως ότι είναι και μια πρόκριση ότι και το επίπεδο της ενημέρωσης βοηθάει στην κρίση όταν θέλει να βοηθήσει. Και υπό αυτή την έννοια αυτά τα φάρμακα που αν τα κοστολογήσεις 2 ευρώ το καθένα είναι κάποιο εκατομμύριο. Αυτά λοιπόν δόθηκαν στους ανασφάλιστους εντελώς δωρεάν. Και με αυτόν τον τρόπο όμως δεν μπορούσαμε να πούμε ότι κάποιοι ογκολογικοί ασθενείς που δεν πέραν το ογκολογικό τους φάρμακο. Και τι σήμαινε αυτό για αυτούς? Κάποιοι ασθενείς που έπρεπε να χειρουργηθούν σε νοσοκομεία και επειδή ήταν ανασφάλιστοι δεν μπαίναν. Αυτά τα υποστήκαμε. Και αυτά, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε και ήταν ευκαιρία για όποιον ήταν Υπουργό Υγείας να κάνει κάτι που ούτε η Ευρώπη δεν το έχει σκεφτεί. Δηλαδή, τη χάρτα υγείας, όπου όλες οι χώρες, ανεξάρτητα της οικονομικής κατάστασης που βρίσκονται, σήμερα είναι Ελλάδα, αύριο μπορεί να είναι κάποια άλλη, τα μέλη της οικογένειάς μας, που είναι οι πολίτες της Ευρώπης, να μην έχουν υποστεί υγειονομική ανθρωποκτονική κρίση. Άλλο οικονομική κρίση, άλλο η κρίση υγείας. Και επειδή σαφέστατα όμως ξέρετε ότι η τρίτη μου θητεία στο Μαρούσι με έχει προσανατολίσει
στο αυτοδιοικητικό κίνημα πλέον, ήδη, και οφείλω να το πω και στην εκπομπή σας, 130 δήμαρχοι σε όλη την Ελλάδα, ανεξάρτητου χρωματισμού μου και κόμματος, έχουν προσερθεί σε μία πρόταση την οποία έκανα προσωπικά, αλλά και με άλλους δημάρχους, 60 στο σύνολο, για μία αυτοδιοικητική ανατροπή, ένα κίνημα ανατροπής στην αυτοδιοίκηση, όπου να βάζουμε πάνω απ' όλα τη χώρα μας, τον πολίτη μας, τη διεκδίκηση πάνω σε αυτό, τον εξορθολογισμό φυσικά, ώστε να προχωρήσει η Δήμη, άρα η χώρα μας, μέσα από μια τέτοια διαδικασία. Οφείλω να πω ότι ήδη πάρα πολλοί δήμαρχοι με έχουν πιέσει και μάλλον θα αποδεχτώ να κατέβω στην ΚΕΔΕ, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, ώστε μέσα από έναν άλλο ρόλο να προσπαθήσω να παλέψω και για το κομμάτι της υγείας τελικά, διότι αντιλαμβάνεστε η ΚΕΔΕ ότι δεν έχει πει μια κουβέντα, αλλά 50 αγροτικά σήμερα δεν υπάρχουν αγροτικοί γιατροί στις παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές. Ευτυχώς, ναι. Και δεν έχουν πάει να πιέσουν τον Υπουργό, πιάνοντάς τον και από το πέτο, λεκτικά, ώστε να πει θα φύγω από το γραφείο σου όταν θα διορίσει αυτούς τους γιατρούς. Λέω λοιπόν ότι με αυτό το ρόλο θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα άλλο στίγμα, μια άλλη πρόταση, ώστε ενδεχομένως να συνδυάσουμε τα κομμάτια της υγείας, της πρόνοιας, αλλά κυρίως της αυτοδιοικητικής πρότασης για το καλό και το μέλλον των πολιτών μας. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν την είδηση, με αυτή την είδηση να κλείσουμε, και μάλιστα θα περιμένουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να μάθουμε πολύ περισσότερα για αυτό το αυτοδιοικητικό κίνημα, γιατί ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Μακάρι από όλη την Ελλάδα, να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να πετύχουν κάποια πράγματα. Από όλη την Ελλάδα, δήμαρχοι θα αναλάβουν και αυτή τις ευθύνες. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Χαρά μου και ευχαριστώ και εγώ. Και καλή επιτυχία στη θητεία σας από την Δευτέρα που ξεκινάει επισήμως ουσιαστικά. Αύριο ξεκινάει η θητεία μας, αλλά αυτό που μπορώ να πω θα είναι θητεία όλων μας. Ο καθένας με το ρόλο που ετάχθη. Και σε αυτήν δεν θα αφήσουμε ούτε μια μέρα να περνά χωρίς να έχουμε κάνει κάτι για το καλό της πόλης μας. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.